2. Τα ξημερώματα Σαββάτου. Η απάντηση του Ισραήλ για τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν έχει αρχίσει. Στον ουρανό της Τεχεράνης η νύχτα γίνεται μέρα από τα αεροπορικά πυρά που προσπαθούν να αποκρούσουν τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Η Αδωμαντία Λιόλιου και ο Δημήτρης Αλεξάκης μεταφέρουν τις δραματικές εξελίξεις. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ ότι πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή στοχευμένες επιθέσεις στο Ιράν και μάλιστα ήδη νωρίτερα είχαμε τις αναφορές από ιρανικά μέσα ότι ακούγονταν εκρήξεις στην Τεχεράνη όπως και στο Κάρατς, όπως και στην πόλη Χομεντάν που βρίσκεται δυτικά της Τεχεράνης. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, δεκάδες αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας μετήχαν στις επιδρομές περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ. Οι επιθέσεις έγιναν σε 3 κύματα. Ο Ισραηλινός στρατός δίνει λεπτομέρειες για την επιχείρηση και τους στόχους της. Εμτσαί ייצור טילים, אותם איראן שיגרה לעבר מדינת ישראל בהתקפותיה בשנה האחרונה. במקביל, תקפנו את מערכי טילי הקרקע אוויר ויכולות אוויריות של איראן. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η αντιεροπορική άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση του Ισραήλ. Έκανε λόγο για 2 νεκρούς στρατιώτες και για περιορισμένες ζημιές σε ορισμένες περιοχές. ضمن راهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه ενώ υπάρχουν ελάχιστες εικόνες από τις Ισραηλινές επιθέσεις και τα αποτελέσματά τους, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο από κατοίκους που δείχνουν να μην αντιλήφθηκαν την επίθεση. Πολίτες σε πάρκο της Τεχεράνης κάνουν την καθημερινή τους γυμναστική, ακούγοντας μουσική σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρισκόταν στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας στο Τελαβίβ. Ανώτατοι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι παρακολουθούν την επιχείρηση. We now have confirmation that the White House was in fact notified prior to these strikes on targets in Iran. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν για την επίθεση, αλλά δεν συμμετείχαν σε αυτή. Ενώ σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ είχε ειδοποιήσει μέσω τρίτης χώρας το Ιράν για την επίθεση. Προτρέπουμε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ισραήλ, ώστε αυτός ο κύκλος μαχών να μπορεί να τελειώσει χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση. Η μη επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι η Τεχεράνη υπόσχεται μια ανάλογη αντίδραση στα Ισραηλινά χτυπήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν να σταματήσει εδώ η ανταλλαγή πυρών.